Επιστρέψαμε και πάμε να ανοίξουμε λίγο το θέμα με τα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες εβδομάδες στη Βόρειο Συρία. Όλος ο κόσμος γίνεται μάρτυρας όλης αυτής της απίστευτης καταδίκης και του ντόπιου πληθυσμού, αλλά και της επεκτατικής πολιτικής του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος είναι αποφασισμένος να μην σταματήσει ούτε ένα μέτρο πριν από την περιοχή την οποία έχει βάλει κατά νου να κατακτήσει, με όσα βέβαια γεωστρατηγική σημασία δεδομένα λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες ώρες στην συγκεκριμένη περιοχή στη Βόρειο Συρία. Και βεβαίως όλο ένα και περισσότερο γίνονται γνωστές ιστορίες ανθρώπων από το σημείο, από ανθρώπους αθώους, από ανθρώπους οι οποίοι ξεσπιτώνονται, αφήνουν τα σπίτια τους για μια καλύτερη ζωή, οδεύοντας πιο δυτικά. Εμείς ωστόσο εδώ στην Κρήτη τυχάνει να συναντιόμαστε και να συναστρεφόμαστε πολλές φορές με ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από περιοχές από την Βόρειο Συρία. Πιο συγκεκριμένα είχα την τύχη να συναντήσω και να συνομιλήσω με έναν νεαρό άνθρωπο, τον Ναΐμ Χούρου, τον οποίο τον έχουμε σήμερα εδώ στο στούντιο και θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής του να βρίσκεται σήμερα εδώ. Ναΐμ, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα και εγώ ευχαριστώ που με κάλεσατε να βρίσκομαι εδώ. Ζεις στην Κρήτη και κατάγεσαι από το Αφρίν. Θα τα πούμε όλα στην πορεία και τους λόγους για τους οποίους θελήσαμε σήμερα με την παρουσία σου να δώσουμε ένα στίγμα και ένα μήνυμα για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην εμπόλεμη ζώνη στη Βόρειο Συρία. Θέλω να καλησπερίσω βεβαίως και τον καλό συνάδελφο, τον Σταύρο τον Μουντουφάρη, ο οποίος από τον τέταρτο μέρος εκπομπής τον μεταθέσαμε στο πρώτο. Για λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε. Σταύρο, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Γνωρίζεις καλά ποια είναι η σκακέρα αυτή τη στιγμή στη Βόρειο Συρία με την κατάσταση, την εμπόλεμη. Και γι' αυτό θέλησα να είσαι σήμερα εδώ. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω πραγματικά. Θέλω να πάω στο Ναΐμ. Ναΐμ, συνομιλείς, φαντάζομαι, γιατί είσαι τα τελευταία 9 χρόνια, όπως γνωρίζω, στην Κρήτη. Σύνολο 11 στην Ελλάδα. 11 στην Ελλάδα. Ναι. Και φαντάζομαι συνομιλείς καθημερινά, μιλάς με τους δικούς σου ανθρώπους, έχεις οικογένεια και συγγενείς, φίλους. Δώσε μας λίγο το κλίμα που επικρατεί και πότε μίλησες τελευταία φορά. Η τελευταία φορά που μίλησα ήταν πριν 2 μέρες, διότι τα τελευταία έχουν κοπεί λίγο η κοινωνία, λόγος τώρα δεν ξέρω πώς τα έχουν καταφέρει και δεν υπάρχει σήμα σε τηλέφωνα και σε τα λοιπά. Mm-hmm. Δηλαδή τα κινητά σταθερά δεν έχει τίποτα. Τα έχουν βομβαρδίσει. Δηλαδή ποιες περιοχές, για ποιες περιοχές μιλάμε ακριβώς? Μιλάμε για το Ρασουλάιν, ο οποίο εμείς στα κούρδικα τα λέμε Σαρικανίε. Μιλάμε για το Τελάμπιατ και Ριέσιπι και για πάρα πολλά χωριά γύρω-γύρω από αυτές τις δύο βασικές πόλεις. Αυτούς που μπορώ να επικοινωνήσω μαζί τους οποιαδήποτε στιγμή είναι μακριά. Έχουν φύγει από τότε που επιθέθηκε η Τουρκία πριν το Γενάρη το 18 στο Αφρίν. Mm-hmm. Αυτοί έχουν βγει από τα σπίτια τους και τώρα είναι στο Χαλέπ, μακριά είναι. Όσοι είναι εκεί, όσοι είναι μέσα, δηλαδή δεν έχουν επαφή με τους υπόλοιπους που έχουν αποχωρήσει, που έχουν βγει από τα σπίτια τους. Έχει φτάσει σε ένα μεγάλο βαθμό, ας πούμε, οι 300-340.000 ανθρώπους που φύγαν από το Σαρεκανία και το Τελάμπιατ βρίσκονται στα βάθη της περιοχές, λίγο μακριά από τις περιοχές που γίνονται, πέφτουν βόμβες και τα λοιπά. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σε σχολεία μέσα, στις τάξεις, κρύβονται. Σχολεία, κρύβονται σε σκηνιά, σε οποιαδήποτε, δηλαδή, τώρα για μια πόλη που είναι κοντά στη Ρασουλάιν που οι κατοίκες, αν είναι 50.000 και ξαφνικά έρχονται μπροστά τους 300.000, δεν έχουν που να τους βάλουν όλους. Γι' αυτό περισσότεροι πολίτες μένουν στα σχολεία μέσα. Μπράβο. Σε εργοστάσια, σε οτιδήποτε σημείο, ακόμα σε κλησίες, στην εκκλησία, στο τζαμί. Να κρυφθούν. Να προστατευτούν τις οικογένειες, τα γυναικόπαιδα. Αυτό. Σταυρό, βλέπουμε ένα σχετικό χάρτη. Κάνε την ερώτησή σου, αν θέλεις, και προχωράμε μετά. Θέλω να ρωτήσω κατά πόσον η εικόνα την οποία έχουμε εμείς, πώς μεταδίδεται κυρίως από το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι όντως αυτή ή είναι ακόμα πιο τραγική για τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή? Αυτά που βλέπουμε εμείς είναι καμία σχέση από αυτή την εικόνα που τη δείχνουν προς τα έξω.
Καταρχήν, είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί δημοσιογράφοι Κούρδων έχουν χάσει τις ζωές τους επειδή προσπαθούσαν να δείξουν τη σωστή εικόνα, το τι γίνεται εκεί στα εντάφη. Κατά τα άλλα, είναι τώρα αυτά που παρακολουθάω εγώ, δηλαδή παρακολουθάω και στα ελληνικά κανάλια τη Δύση και στα αράβικα, αλλά είναι καμία σχέση. Εκεί βλέπουμε, δηλαδή, τραγικά. Δηλαδή, έφτασε σε σημείο προχθές μέχρι και τα νοσοκομεία βαρούσε. Δηλαδή, νοσοκομεία, ασθενοφόρο που πάει να μαζέψει οτιδήποτε άμαχος που έχει τραυματιστεί, βαράνε και τα... Αυτά φαντάζομαι τα μεταφέρουν και οι δικοί σου, έτσι. Σου τα μεταφέρουν και τις εικόνες που διαδραματίζονται κάτω στην κοίταξε, περιοχή. Κοίταξε, και μου τα μεταφέρνουν και κάποιες σελίδες που κάποιοι που τα χειρίζονται είναι εκεί. Τα βγάζουν για να δείξουν αυτό που γίνεται εκεί πέρα. Την αλήθεια, τη δική τους αλήθεια, ποια είναι η αλήθεια. Την δική του αλήθεια, ναι, τη δική τους αλήθεια. Είναι εντάξει, καμία σχέση. Και πόσος πληθυσμός ζει σε αυτή τη ζώνη που θέλει να δημιουργήσει η Τουρκία, αν μπορούμε να δούμε και το χάρτη, έτσι, για να έχουμε μια σαφή εικόνα. Άμα δούμε το χάρτη, θα δείτε όλη τη Βόρειο Συρία, την οποία είναι... Να το σημειώσουμε εδώ ότι οι κίτρινες περιοχές είναι εκεί που κατοικεί το κουρδικό στοιχείο. Οι κίτρινες περιοχές είναι εκεί που κατοικεί το κουρδικό στοιχείο. Παρακάτω στα βάθη της Συρίας, οι κατοίκοι δεν είναι Κούρδοι. Στα βάθη, στα μετά, ας πούμε, στα 50-60 χιλιόμετρα από τη Βόρεια Συρία προς τα μέσα, εκεί που λέει το Αλ-Ράκα και τις άλλες περιοχές. Τα Σίσα, τα Αλ-Μάμρ που βλέπουμε εκεί, ε. Ναι, ναι, αυτά εδώ, αυτά εδώ. Ναι, μπορείς να σηκωθείς. Ναι, 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 λοιπόν. Να μας δείξεις. Αυτά εδώ, αυτές οι περιοχές ήταν επικατοχή του ISIS. Οι Κούρδοι όταν πολεμούσαν μαζί με τους Αμερικάνους για να τους τελειώσουν τους τζιχαντιστές, απολευθερώσανε αυτές οι περιοχές. Αλλά αυτές οι περιοχές μείνανε για λόγους ασφάλεια, διότι δεν είχαν ξεριζώσει καλά τους τζιχαντιστές, τους ISIS, στα χέρια των Κούρδων. Αλλά οι Κούρδοι ουσιαστικά είναι από εδώ μέχρι εκεί που ενώνεται με το βόρειο Ιράκ στους Κούρδους που έχουν... Σε όλη αυτή τη λωρίδα που βλέπουμε την... Ναι, είναι 440-450 χιλιόμετρα στο μάκρος. Είναι όλοι οι Κούρδοι και στο βάθος είναι κοντά στα 40-50 χιλιόμετρα. Ενώνεται με το κομμάτι που είναι στο βόρειο Ιράκ. Είναι εδώ κάπου, είναι το Ιράκ είναι Μαλικίε. Από εδώ, εδώ το Καμέσλου είναι στα σύνορα. Άμα παρατηρήσουμε και μεγαλώσουμε λίγο το χάρτη, εμείς μπορεί να μην το βλέπουμε, γιατί εδώ στις γραμμές που από μέσα είναι η Τουρκία, μέσα στις γραμμές πάνω, στα σύνορα, δηλαδή η διαφορά να είναι 2 χιλιόμετρα, που είναι το Καμέσλου, που είναι επίσης μια μεγάλη πόλη των Κούρδων. Το Ras el Ain που την έχουν πάρει, δεν την έχουν πάρει ουσιαστικά, την έχουν περικυκλώσει, αλλά μέσα, μέχρι εχθές υπήρχαν αντάρτες Κούρδοι. Κούρδες μαχητές. Κούρδοι μαχητές. Ναι. Μάλιστα. Αυτά που έχουν πέσει είναι το Αφρίν, το έχουν πάρει από παλιά. Τώρα, άμα παρατηρήσουμε κάπου στο Ras el Ain και στο Tel Abyad, αν πάρουν και αυτά τα δύο, από πίσω με τη συμφωνία των Κούρδων με το Συριακό στρατό, χαλάει το σχέδιο των Αρντογάν το να ενώσει το Ras el Ain με το Μίμπες με το Αφρίν. Μάλιστα. Για να μπορέσει να πάρει αυτές τις περιοχές. Σταύρο, βλέποντας... Το θέμα είναι όμως ότι ο ρόλος του Άσαντ σε αυτή την περίπτωση είναι αρκετά σημαντικός μετά τη συμφωνία με τους Ρώσους και το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά που καταφέρει να ενώσει την χώρα του σε βάρος βεβαίως των Κούρδων. Οπότε οι Κούρδοι είναι για άλλη μια φορά χαμένοι είτε από τους Αμερικανούς, είτε από τους Ρώσους, είτε από τους Σύριους. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια, σε αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, οι πρώτοι που έχουν χάσει τα πάντα είναι οι Κούρδοι. Οι Κούρδοι έχουν χάσει διότι η Συρία. Οι Κούρδοι πολεμούσαν τόσο καιρό για να απελευθερώσουν αυτά τα εδάφη και η Συρία τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή ξέρει οι Κούρδοι, έχουν ζοριστεί από κάποιες φυλακές που απελευθερώθηκαν οι ISIS, έχουν μπει στα βάθη της Συρίας, από πίσω πλευρά των Κούρδων. Από μπροστά έχουν τους αντάρτες, τους μισθοφόρους της Τουρκίας,
και το τουρκικό στρατό. Μάλιστα. Άρα η μόνη χαμένη τελικά της υπόθεσης μέχρι στην υπόθεση, μέχρι τη στιγμή είναι οι Κούρδοι. Και ο πρώτος νικητής σε όλο αυτό το παιχνίδι είναι οι Ρώσοι με το Αλάσαντ. Και θέλω να πάω λίγο στο Σταύρο για να μας διαγραφήσει λίγο την κατάσταση την οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή η Συρία, για να καταλάβει και ο κόσμος. Γιατί παρότι πολλοί τηλεθεατές τα βλέπουν στα δελτία ειδήσεων και προσπαθούν να καταλάβουν ποιες είναι οι ισορροπίες που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο συγκεκριμένο μέτωπο. Καλό θα ήταν έτσι να δώσουμε ένα στίγμα. Πρώτα απ' όλα να δώσουμε το σήμα της επικαιρότητας. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι η Τουρκία διαμήνυσε ότι η εκεχηρία, αν μπορεί να τη χαρακτηρίσει κάπως έτσι, κανείς, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαφορετική αντίληψη, όπως μας είπε και ο Ντόναλντ Τουσκ κατά τη συνοδοκορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λίγη αύριο στις 10 το βράδυ. Και ο συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας δεν είναι βεβαίως τυχαίος, γιατί αύριο είναι συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με τον Ρώσο ομολογό του. Και βέβαια από εκεί θα σώσει τη Ρωσία, θα συναντηθούν για μια λογική, για την εξέβρεση μια λογική λύση. Δεν ξέρω κατά πόσο. Να δούμε κατά πόσο αυτή η συνάντηση τι θα βγάλει, γιατί βέβαια αυτή τη στιγμή και ο Ερντογάν αισθάνεται πολύ ισχυρός και ο Βλαντιμίρ Πούτιν επίσης πανίσχυρος, με δεδομένο ότι έχει καταφέρει να καλύψει το έδαφος το οποίο άφησαν πίσω τους Αμερικανοί, οι οποίοι Αμερικανοί αποχωρώντας από τις περιοχές δέχτηκαν σήμερα τα λεκτικά πυρά των Κούρδων που φώναζαν ντροπή σας και τους πατούσαν πατάτες, μάλιστα όπως αναφέρουν πληροφορίες από τα διεθνή δοσιακά. Να σε διακόψω λίγο προηγουμένως, πριν μπούμε στο στούντιο, μου έδειχνε. Ένα βίντεο που σου έδειξε που είχαν και τα πανό. Ένα βίντεο από τα πανό και από τη συγκεκριμένη διαμαρτυρία που κατάφερε να αλλιεύσει μέσα από τον ιστότοπο κάποια σελίδα, τέλος πάντων, κάποια σελίδα στη Βόρεια Συρία. Και βέβαια έχουμε μεγάλο χαμένο τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον που θα ήθελα να ρωτήσω για το γεγονός ότι προφανέστατα, όταν οι Κούρδοι συντάχθηκαν με τους Αμερικανούς για να εκδιώξουν το Ισλαμικό κράτος, είχαν συντάξει το μυαλό τους στη δημιουργία ενός κράτους. Αυτό είναι η αλήθεια. Το γεγονός ότι οι Αμερικανοί πούλησαν τους Κούρδους με αυτόν τον τρόπο. Και ακόμη μια φορά. Πώς νιώθει ο λαός κάτω, πώς το βλέπει αυτό, πώς αντιδρά, πώς το βιώνει αυτό το πράγμα. Ο λαός, οι μισοί το ρίχνουν πάνω στους υπεύθυνους, στους ηγέτες που υπογράψανε, που ενώθηκαν και κάνανε τη συμφωνία κάνανε με τους Αμερικάνους. Όσοι ασχολούνται, ας πούμε, οι μαχητές και τα λοιπά, ξέρουν ότι ακόμη μια φορά, για άλλη μια φορά, προδοσία από την Αμερική προς τους Κούρδους, όπως προϊστορικά το έχει ξανακάνει. Οι απλοί πολίτες λένε ότι οι πρόεδροι μας φταίνε που από τις προσωρικά που δεν βάλαμε μυαλό, δεν έπρεπε να είχαμε πολεμήσει τους τζιχαδιστές, έπρεπε να τους είχαμε αφήσει μόνα τους και να είχαμε κάτσει στα δικά μας σύνορα να φυλάμε τα δικά μας μέρη. Όσο αφορά ότι αυτό που λέμε ότι σήμερα έδειχνε πώς αποχωρούσε η Αμερική. Mm-hmm. Μάλιστα έλεγε και έχει γράψει ο Υπουργός Άμυνας της Αμερικής ότι για τους Αφγανούς η αποχώρηση της Συρίας. Βλέπω ότι διαβάζεις τα πάντα. Ναι. Όσο μπορώ, ναι. Έλεγε για την αποχώρηση της Συρίας να μην σκεφτούν οι Αφγανοί ότι κάτι τέτοιο να παχτεί και εκεί. Διότι αυτό που θα γίνει μόνο στη Συρία και ουσιαστικά δεν έχουμε αποχωρήσει, θα βοηθήσουμε τους Κούρδους να έχουν τη δική τους περιοχή, το έλεγχο, όχι στην περιοχή, στις πετρελαιοπηγές. Ότι θα τους βοηθήσουμε και θα τους στηρίξουμε να μπορέσουμε οι Κούρδοι να έχουν υπιέλεγχο τις πετρελαιοπηγές, οι περιοχές που έχουν πετρέλαια. Για να μην ξεχνάμε, Σταύρο, ότι όλα αυτά γίνονται για ένα συγκεκριμένο κομμάτι γης, 33 χιλιόμετρων. Ιδιαίτερη στρατηγική σημασία όμω, Λευτέρη. Ιδιαίτερη στρατηγική σημασία. Αυτό που προξενεί εντύπωση είναι ότι δεν υπάρχει κανένα σύμμαχο στην ευρύτερη περιοχή, ούτε από τον αραβικό κόσμο που να μπορούσε. Σύμμαχο δεν υπάρχει κανένα. Αυτό που έχουν δείξει αυτή τη στιγμή έχει αντιδράσει όλο ο κόσμο. Αυτό που κατάφερε μάλλον ο Ερντογάν με αυτό που έκανε, ένωσε όλο τον κόσμο εναντίον του. Αυτό είναι το μόνο χωρίς που κάθονται και λένε. Χωρίς αποτέλεσμα. Αυτό τώρα που ακούμε από τις ευρωπαϊκές χώρες που θα σταματήσουν να δώσουν όπλα στην Τουρκία και τα λοιπά. Αυτό είναι κάτι που έπρεπε να έχει γίνει από πέρσι όταν μπήκε η Τουρκία στο Αφρίν. Δεν σταμάτησε τότε, συνεχίζανε να δώσουν όπλα. Δεν ξέρω, δεν ρωτάνε πού πάνε αυτά τα όπλα, ποιον σκοντώνουν αυτά τα όπλα. Καλά, δεν νομίζω ότι είναι κανείς αφελής να μην ξέρει που πηγαίνουν. Όλοι ξέρουν, αλλά. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε και το ρόλο του Άσαντ σε όλη αυτή την ιστορία. Απέναντι στους Κούρδους, βέβαια, έτσι. Αυτό που σήμερα θα
θα περιμένουμε αύριο, την Τρίτη, να δούμε τι συμφωνία θα γίνει στη Ρωσία, διότι ο Ρώσος είπε ότι αυτό που θα κάνει θα προσπαθήσει να φέρει σε ένα τραπέζι να κάτσουν και οι τρεις. Ο Αλάσαντ, οι Κούρδοι και οι Τούρκοι. Για να δει πώς θα λύσει αυτό το θέμα χωρίς να ανεβεί ακόμα πιο πολύ ένταση. Γιατί από την άλλη η Τουρκία σήμερα, χθες ο Ερντογάν απειλούσε και το Αλάσαντ. Αν βρεθούμε αντιμέτωποι, θα έχουμε άλλο κακό αποτέλεσμα. Καλά, δηλαδή. Γι' αυτό σου και ο Πούτιν να βάλει την ασπίδα. Ναι, και αυτό που έχει καταφέρει ο Πούτιν είναι ότι έχει σταματήσει τα αεροπλάνα. Διότι άμα σταματήσουν τα αεροπλάνα, η Τουρκία δεν μπορεί να προχωρήσει στα βάθη της Σύριας. Είπες προηγουμένως ότι συνομίλησες με τους δικούς σου ανθρώπους πίσω. Ναι. Εκεί που βρίσκεται η καρδιά σου, έτσι το λέμε εμείς, με τους δικούς ανθρώπους. Και σου περιέγραψαν πώς είναι η κατάσταση. Όντως υπάρχει μια κατάπαυση του πυρός, δηλαδή έχουν σταματήσει αυτή τη στιγμή να γίνονται κάποιο είδους βομβαρδισμοί. Από την πλευρά των Κούρδων έχουν σταματήσει. Από την πλευρά των Κούρδων έχουν σταματήσει και μάλιστα είχε ζητήσει σήμερα ο πρόεδρος των Κούρδων, ο Μασλούμ Αμπντι, είχε ζητήσει ότι θα πρέπει να η Αμερική, αφού έκανε τη συμφωνία με τον Ερντογάν και εμείς κάτσαμε και προσπαθούμε να τηρήσουμε τη συμφωνία αυτή, έχουμε σταματήσει. Δηλαδή το μόνο που κάνουμε είναι αυτά άμυνα, μάλιστα, οι Κούρδοι. Οι μισθοφόροι της Τουρκίας όμως είναι κάποιες ομάδες που είναι στις πρώτες γραμμές, είναι εκτός ελέγχου. Δεν ακούν ακόμα τι εντολές τους έρχονται από την Τουρκία πίσω. Μάλιστα. Αυτοί συνεχίζουν να βαράνε. Πες μου λίγο τα συναισθήματα που τα βλέπεις όλα αυτά από εδώ, από την Κρήτη που ζεις. Πώς νιώθεις, συναισθήματα θέλω μόνο. Το συνέστημα είναι. Τι ρωτάω, θα μου πεις, αλλά. Δεν μπορείς να το περιγράψεις. Ας πούμε τώρα, τελευταίες τέσσερις μέρες που έχει αρχίσει και πριν σταματήσουν, πριν κάνουν την συμφωνία, φτάσανε στο σημείο που να χρησιμοποιήσουν όπλα που είναι απαγορευμένα. Το φωσφόρ, το άσπρο, δεν τα γνωρίζω καλά αυτά, αλλά είναι κάποια όπλα που είναι απαγορευμένα. Χημικά όπλα, είναι απαγορευμένα όπλα. Στα 500 μέτρα βλέπουμε παιδάκια 10 χρονών και 13 χρονών να έχουν λιώσει. Ανθρωπιστική βοήθεια υπάρχει. Μέχρι τη στιγμή από γύρω-γύρω από άλλες χώρες δεν υπάρχει ό,τι μπορεί να κάνει το Ερυθρό Σταυρό των Κούρδων. Το μόνο που έχουν καταφέρει ότι μετά που ρίξανε τα χημικά έχουν μεταφέρει, επειδή έχουν κρατήσει ακόμα οι Κούρδοι τα σύνορα του Βόρειο Ιράκ στα χέρια τους και ό,τι μπορούν να τους βοηθήσουν από το Βόρειο Ιράκ οι άλλοι Κούρδοι έχουν μεταφέρει κάποια ασθενείς που είναι βαριά τραυματισμένα, τα μεταφέρνουν στα νοσοκομεία στο Αρμπίλ. Και μιλάμε ελευθερία για 300.000 ανθρώπους. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Είναι άγνωστο. Κατ' εκτίμηση είναι άγνωστο. Δεν ξέρουμε την επόμενη μέρα που θα βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι με τις οικογένειές τους, με τα παιδιά τους. Βλέπουμε και έτσι τις φωτογραφίες. Είναι πραγματικά στενάχωρες εικόνες και όλη η κατάσταση η οποία επικρατεί στην εμπόλεμη ζώνη. Ναΐμ, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το κλίμα που μας μετέφερες, για τα συναισθήματα που μετέφερες, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει καλά τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και καλό είναι καμιά φορά να υπάρχει και η δεύτερη άποψη της αντίπερα. Αυτό είναι κάτι σίγουρο και εγώ αν δεν είχα κάποιον από εκεί να επικοινωνήσω, ίσως και εγώ να μην ήξερα τι ακριβώς γίνεται, θα καθόμουν και εγώ όπως όλος ο κόσμος να βλέπω τη Δύση ή στο Cree TV ή σε οποιοδήποτε κανάλι και να βλέπω. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Σταύρο, θέλω να σε ευχαριστήσω και εσένα πάρα πολύ.